Τάσο. Ρε Τάσο. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. Ρε, εγώ πραγματικά δεν έμπαινα στην Barbie, χωρίς πλάκα δηλαδή τώρα. Μαλάκα έκανε κάτι crack στην ψυχή μου που βάλα τα ξέρεις τι, έμπαινα πολύ άνετα στην κολλητή της, στην Καστανομάλα, που ήταν σε όλα τα Barbie. Αλλά στην Barbie δεν έμπαινα, φίλε. Πες μου ένα άτομο που δεν έμπαινε στην Καστανή, ρε φίλε. Γιώργο, εσύ Γιώργο μπαίνεις πιο πολύ στην Barbie ή έμπαινες στην Καστανομάλα, φίλη της. Ρε μαλάκα, θυμίστε μου, τι ήταν η Καστανομάλα φίλη της. Αυτή που ήταν η Καστανομάλα φίλη της, ήταν σε όλα τα Barbie. Α, Καστανομάλα μαλάκα, φουλ. Φίλε, ναι. Ο Τάσος λέει επειδή θα μπαίνει αδερφής της, φίλε. Εγώ ξέρω πάντως ότι με τις 12 Βασιλοπούλες θα μωράει η αδερφές της. Ήταν μεγαλύτερη. Όχι ρε μαλάκα, είχε και τις κανονικές, μην λες μαλακίες. Ξέρω, ήταν η μεγαλύτερη από όλες και ήταν 16 χρονών. Εντάξει ρε φίλε, κι εγώ 20, τι πάει να πει αυτό, φίλε, legal. Έχεις το consent της... Έχεις το consent της Barbie. Ακριβώς. Φαντάσου να είχες μικρή αδερφή και να μην έμπαινες. Και να μην έβλεπες Barbie. Όχι, αυτό... Μην το κάνετε clip αυτό, μην το κάνετε clip αυτό. Γράψτο, Γιώργη, γράψτο τώρα. Πώς το είπε, θύμισέ μου το μαλακισμένο. Φαντάσου να είχες μικρή αδερφή και να μην έμπαινες. Σόφνα γάμο. Μπράβο Τσακό. No. Ξανά. Barbie Mariposa, δεν θυμάμαι το τραγούδι κιόλας. Ω, Γιώργος! Mariposa. Γιώργος είσαι Mariposa. Mariposas. Ένα παιδί σε κατασκηνός φωνάζει στο Γιώργη Mariposa. Thank you. Και πήγα να φάω στην πόρτα. Λέει, πήγαινε τον πλακώσει, το ξύρω το παιδί αυτό σήμερα. Ήταν και λίγο χαζό παιδί. Όχι, πραγματικά, παίζει να είχα σπάσει το βαλτζέκι πρώτων βοηθειών, μαλακά. Είχα ρίξει μια τεράστια μπουνιά. Και το χαρακτήρα. Ήταν κάποια στιγμή όπου του είχες φωνάξει πολύ δυνατά, αν θυμάμαι καλά. Ρε, αυτό το κάνω... πιο μεγάλο απ' τα άλλα. Ναι, εύχη! Ακολουθώ μια ζωή. Το γέλιο το φως που πας. Το όνειρο θα ακούω άλλος ένας. Για να εγώ και εσύ για μένα εδώ. Μαλακές, μεγαλώσαμε. Πίσω σου, κοίτα. Ακούω τους αυτά, νιώθω ότι έχω μεγαλώσει. Και να σου πω την αλήθεια, είναι λίγο 2009 πράγματα αυτά. Είναι λίγο πριν από 11 χρόνια. Είναι λίγο πριν από το 60% της ζωής σου. Όχι ρε! Just go die, please go die. Go fuck die, motherfucker. Είναι η ώρα για να βάλω το κανονικό κομμάτι, οπότε skip. Δια, σας παρακαλώ, τα αυτοί. Σταμάτα, μάτα. Όλα τα κορμιά. Πάρτι στην ακρογένεια. Αμάν. Νιώσε τις ουρές σας σε τρελό ρυθμό. Όλοι μαζί, παιδιά. Τώρα και... Α, αυτό το θυμόμαι. Στα κύματα, πως τα κύματα. Το θυμάμαι, αλλά θα μου κολλήσει μαλακά. Απλώς δεν θα πει κάνω τίποτα. Τα μαλλιά. Υποκληθείτε το βυθό αρχηγός. Σταμάτα! Τι είσαι ο λεπτό! Τι είσαι όλα τα κορμιά. Μπαρδίς την αγκρογέλια. Ας άφησε τους Γιώργη. Αυτή τη ζωή σας σε τρελό ρυθμό.
ωκεάνο. Μες στα κύματα. Όπα. Τάσο είναι και δύο library. Library. Όψε. Θέλω να κάνω. Στον τυπά το έλεγα. Αυτό που κάνεις θέλω να κάνεις. Υποκλειθείτε του βυθού η αρχηγός. Συλλεσβείες όλες μαζί. Απ' την καρδιά. Την καρδιά. Thank you. Master Akunai. Φίλε. Παιδιά, και πολύ pocket. Καλά, εντάξει, φεύγω από εδώ πέρα, μαλάκα. Άνω και άνων! Φίλε! Ρε! Σα μαλλιά! Υπό! Πού η αρχηγό! Τι? Ωραίος ο πάπας. Του πιθού αρχηγός! Να κα, υποκληθείτε! Του πιθού η αρχηγός! Μαλάκα, όλα σε καμπλό στη ζωή. Μέσα site, μέσα site. Ρε μαλάκα, ένα άτομο μέσα site. Τον ήπια. Σε καμπλό στη ζωή. Σφέγα ρε, ναι, είναι... Μαλάκα, όπα ρε. Ωραίο. Εγώ δεν το είχα βάλει. Δεν ξέρω, το άρεσε που το αγώταγα μάλλον. Ένας ακόμα απς. Δεν έβαλες ένα μαλάκα Τίνγκερ Μπελ έβαλε. Σκάσε ρε, είναι Μπάρμπι. Είναι Μπάρμπι. Πάντα μπορείς, μπορείς κι να ζεις. Ό,τι ονειρεύτης μπορείς. Το κλειδί, μια νέα αρχή. Το μισό αυτό το τραγούδι, γιατί? Ω, έτσι λέει, είναι όντως. Παιδιά, Barbie Φεριτόπια μόνο. Μαλάκα, μην το μη βάλετε κάτι από το Φεριτόπια, Χριστέ μου. Μιχάλη, βάλε Φεριτόπια. Βάλε Φεριτόπια. Θα μου κολλήσει για 10 χρόνια μου βάλε το Φεριτόπια. Μαλάκα, η Φεριτόπια για μένα είναι πιο μεγάλη από το One Piece σε ποσότητα που το έχω δει. Μπορεί. Μπορεί. Ένα τραγούδι. Μαλάκα, σαν να τρέχαν περιστέρια πάνω από φαγητό ήταν. Τρέχαν δύο τυπάδες να πάρουν ένα όπ. Μπορείς, μπορείς! Τι να ξέρα, τι γίνεται! Μουλιάκι! Μπορείς! Τι συνέβη, όλα καλά? Αμάν! Αμάν! Στο παιδί να προχωρήσετε αμέ. Έλα Τάσο, έλα Γιώργο. Μια φοβεμένη, δεμένη σε σένα, με σένα. Σαν με κράτας φυκτά, μες στην αγκαλιά. Σ' ακούω, σ' ακούω, σε βλέπω, σε βλέπω. Μα τίποτα τώρα. Όχι, έβαλε όλο το φεριτό, έβαλε το φεριτόπια. Ναι. Δεμένες. Έλα Γιώργη, μην τρέπεσαι. Μπάρνει φεριτόπια, αγόρι μου. Ναι, αυτό φτιάχτηκα, βάλτε και έναν τάσο τώρα, αρμόζει, αρμόζει. Φίλε! Έχεις δίκιο, άμα δεν ακούς Barbie και δεν παίζεις Dusty, τι, ποιο είναι το πραγματικό experience? Πώς καταλήξαμε και ακούμε Barbie εδώ μεταξύ, ξεχάστηκα. Σταμάτα Τάσο, εσύ έχεις το εξηγήσε. Τώρα μπαίνει καλό κομμάτι. Νιώθω, δεμένη, δεμένη, με σένα, με σένα. Σα με κρατά σφιχτά, με στην αγκαλιά. Σ' ακούω, σ' ακούω, σε βλέπω, σε βλέπω. Δύο μια χαρά, μα τίποτα τώρα. Δεν μας θυμίζει, θα είμαστε μια ζωή. Δεμένες. Είναι πολύ BDS, δεν πιστεύω. Αγκαλιά. Είναι ούτως έλεγχο είναι λεσβείες, με ένα σαμάσο είναι. Άμα. Ξέρεις κάτι, αν φάει copyright claim αυτό το βίντεο δεν πειράζει. Άμα. Έχει σταματήσει να κάνει. Μαλάκα, μπερδευτείτε την παρέα, ξέρω από τράβα και από το γενικό. Ξαναξεκίνησα.
Α, καλά μπήκε η μουσικούλα μου, την είπαλε ο Goblin Slayer, μα λέγε πω. Και μετά πέθανε μία από αυτές, ή θυμάμαι λάθος. Όχι ρε, μαλακά Barbie, τι ήταν, δράμα... Δράμα Queen. Λέγε, έχω τη λάθος Barbie. Και μετά, κι άλλος έβγαλε το πουλί του μετά έξω, ή έχω τη λάθος Barbie. Σε αυτό το Barbie έπαιζε... Σε αυτό το Barbie έπαιζε ο Johnny Sins, ή έχω το λάθος Barbie. Σε αυτό το Barbie έπαιζε ο Johnny Sins, λέει ο μαλακά. Έκανε το πουλί του, λέει. Τι είναι το άτομο? Βήτα, βήτα. Να είσαι συγκεκριμένα μαλάκα με την οικογένειά σου και να βγάζει ο πρίγκιπας την πούτσα του έξω. Πού το θυμήθηκες αυτό? Αλλά δεν ξέρω, δεν κάτι έχετε ψή μαλάκα δεν πες. Φίλε το αγαπημένο. Είναι το αγαπημένο μου αυτό, δεν είναι με τον Johnny Sins. Άρα κοίτσα έξω είναι μ' αρέσει μετά το κοιτάμε και όλα στην το πουλί. Υπάρχει μόνο. Αχ, μ' αρέσει πολύ αυτός ο πρίγκιπος. Τα στοιχεία της Clue. Τα Clue δεν μάλακα κόλλα είναι. Τα στοιχεία της Clue. Τα στοιχεία της Clue. Μαλάκα σε πετωμένος. Όσες έχεις κουμπώσει για να την είπες την Blue Clue. Τι είναι κόλλα ρε μαλάκα. Να μην έχουμε κουμπώσει και εγώ και ο Τάσος το σύγαμε την Barbie. Μαλάκα, ναρκωτικό Barbie, ναι, και καίνει ροζ. Δεν ξέρω τι είναι, παιδιά. Κάτσε ρε, στο δικό σας το Barbie δεν είχε χώρα ναρκωτικά. Εμένα, στη δικιά μου ταινία στο σινεμά, μικρός κάνω να κοκαίνει. Λέτε να πείτε, εσάς δεν είχατε δει το Barbie και ο έμπορος ναρκωτικών. Ήταν crossover με το Breaking Bad. Οπότε θα μαζεύτουμε στον Μιχάλη να δούμε τον Παρμπεριτόπια. Ναι, μαγικά! Μετά όλα είναι μαγικά! Μετάμορφωσου! 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 Μαλακά, τους γραμμίζω Μιχάλης επειδή έχει πει Μπάρμπι. Μετάμορφωσου! Εδώ! Αν το ονειρεύτω! Παιδιά, μπορώ να σταματήσω να βγαίνει διαφημίσεις League of Legends στο YouTube. Α, όχι, θα παίξει League of Legends, το λέει το παιχνίδι. Είναι δωρεάν και τι είναι η Champion. Πως εμένα, βασικά εμένα έτσι η άποψή μου είναι ότι γενικά εμένα μου λέγανε παλιά ότι CSGO και μετά το όσβησα και πήγα και πέθανα και μετά πήγα και Μιχάλη. Πες το φίλε μου. Τουλάχιστον το League of Legends είναι δωρεάν το content, το content ρε φίλε. Σκέψου ότι έχεις πληρώσει για το Fortnite. Για, απλά για ένα joke. Αυτό ήταν ένα πολύ big budget joke, Τάσο, δεν θέλω να μιλάς έτσι αυτό το αστείο. Exactly. Ήταν για βίντεο, ήταν για content. But look, I made you some content. Daddy made you your favorite open wide. Έχουμε το Franz J στο τέτοιο, παιδιά. Franz J. Μαλάκα, όλες έχει τρία κόκκινα, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό εδώ. Μαλάκα, Έχει μπει ένα κουνούπι μέσα του. Αυτό το ξέρω, μάγκα μου. Γιώργο, υπάρχει ένα στο Μεξικό. Στο Μεξικό, Ελ Μέσικο. Ένας στο δωμάτιο. Χαλάρωσε ο Ρονί ήταν. Και όμως έστα, ΟΚ. Πα. Φίλε, και τι ζητάω μια ευκαιρία στον Ελτσάκο για να πάω. Φίλε, τι ζητάς, φίλε, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχετε την τιμή του να είσαι σε βίντεό μου πάλι, μετά από καιρό.
Ναι ρε μαλακά. Σου καιρό. Θα τον παίξω προς σεβασμό. Bro. Λέγα, μπορεί να σταματήσει. Ένας Μπενοβιέννη ρε μαλακά. Ναι, είναι ο Μπενοβιέννη. Έχω! Ταράστα! Συνταράστα είναι η βόμβα. Εντάξει, απλά αυτό ήθελα να μοιραστώ. Ο Μέξικος, στο Μέξικο, ένας πολύ λόγος στο Μέξικο. You knows Μέξικος, παραπέλα ένα Μέξικο. Αυτό ήτανε. Δεν τον ακούμπησα την μια φορά. Ο Κρουασάν μας σκότωσε τον Ελτσάκο. Εκδίκησε τον Κρουασάν. Στο μεταξύ, σκέφτομαι κάθε φορά. Μήπως χρειάζεται στην αρχή κάθε βίντεο να βάζω το ποιος είναι ποιος. Γιατί κάθε φορά που βγάζω βίντεο, επειδή βγάζει μια φορά το μήνα, έχουμε αλλάξει όλο ψευδόνυμα. Όχι, μην. Όχι, μην. Είναι η ώρα να πάρω. Είναι η ώρα να πάρω οργασμό. Α, οπ, α, οπ, α, οπ. Οραντς, 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 οραντς. Κάνει και αντίλαλο. Ο Γιώργος είναι ο μόνος άνθρωπος που όταν ακούω από το voice chat, δεν έχει αντίλαλο. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Αν είναι κάποιο... το κάνω με τη φωνή μου, ρε. Ένας τυπάς μπαινοβγαίνει, ρε φίλε. Έχω βαρεθεί να μπαινοβγαίνει ο τυπά. Εντάξει, ρε. Τι σε πειράζει. Μαλάκα, εσύ μπαινοβγαίνεις. Δεν ξέρω, είναι σαν να κλέβω εκκλησία με γλυφιτζούρι, ξέρω. Ξέρεις τι θα έλεγε... Behind you! Αλλά ξέρεις τι θα έλεγε ο Μπαμπίνος, έτσι. Μη πάρεις δύο, πάρε μόνο ένα. Όχι, να πάρεις δύο φίλε. Κάτσε να μαλώνεις. Μπράβο Ραντζ, για σκουπίδι καλός είσαι. Α, καλά. Ναι. Είχα πάει για πρώτο μάθημα οδήγηση κυριολεκτικά να πιάσω τη μόνη να οδηγήσω ρε. Ναι. Το πρώτο να... πρακτικό. Πρώτο ρε φίλε. Όταν... Ωραία, ωραία. Πρώτο αυτοκίνητο ουσιαστικά. Έχει τελειώσει θεωρία και κάνει τώρα αυτοκίνητο. Ναι, όχι. Λοιπόν. Πάω τέλος πάντων. Με πάει ασπρόπυργο επειδή είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Να μάθω λίγο να ξεκινάω και να σταματάω. Γαμώ. Και έτσι όπως τέλος πάντων μου κάνει, άρχισε το 1-2 και τέλος πάντων μου κάνει θα συνεχίσει έτσι. Κάποια στιγμή μαλάκα στον δρόμο μου εμφανίζεται ένα περιστέρι. Και έτσι όπως πάω τέλος πάντων οδηγά, βλέπω το περιστέρι μαλάκα εκείνη την ώρα και λέω μαλάκα να σταματήσω το αμάξι, να πατήσω φρένο. Και αντί να πατήσω φρένο πάτησα γκάζι. Γιατί μήπως το σκότωσες? Όχι, συνειδητοποιώ ότι πατάω γκάζι. Βλέπει ο τέτοιος και μου κάνει γιατί πάτησες γκάζι τόσο απότομο? Και μου κάνω, είδα ένα περιστέρι αλλά υποσυνείδητα ήθελα να σταματήσω το αμάξι. Και αντί να πατήσω φρένο συνειδητοποιήσω ότι πάτησα γκάζι. Και μου κάνει, ωραία. Τώρα γιατί πάτησες γκάζι? Του κάνω, δεν ξέρω. Θέλω να το σκοτώσω. Ναι, και ουσιαστικά το όλο story ήταν ότι εγώ παραλίγο να σκοτώσω ένα χαμένο περιστέρι. Καλά, μ' αρέσει που το είπα ότι είναι και στο αλφα η βόμβα. Ο Μιχάλης δεν υπάρχει. Το κάνω να uninstall το Μιχάλη. Οπότε, pretty much αυτό που έγινε ήταν ότι δεν υπήρχε το άμκα μου, δεν ήταν πουθενά γραμμένο. Τους στέλνω και τους είχα στείλει ένα mail και τους λέω, ναι γεια σας, αυτός είμαι εγώ, να τα στοιχεία μου και να το άμκα μου, για ποιο λόγο δεν υπάρχω. Και κάνουνε restore το άμκα σας στο database. Περιττώ να σου πω ότι... Γιατί είναι πάνω στον κόσμο. Ναι, και περιττώ να σου πω ότι τις επόμενες 3 μέρες... Κάτσε να κατεβάσω λίγο την ήχο του CS. Περιττώ να σου πω ότι μέσα τους πήρε 3-4 μέρες να μου το κάνουν restore το άμκα. Αλλά, ναι. Δεν κατάλαβα κάτι, αυτό... Έγινε κάπως ή απλά δεν ήταν ποτέ δηλωμένο κάπως? Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Υπήρχε το άμκα μου και λειτουργούσε. Μια μέρα ξέρω εγώ τι έγινε. Ήρθε ο Κούλης και το έσβησε προσωπικά. Δεν ξέρω τι έγινε. Απλώς δεν υπήρχε. Απλώς σβήστηκε. Ναι. Τι να πω, ρε. Δηλαδή σταμάτησε να υπάρχει. Δεν υπήρχε context. Σταμάτησε να υπάρχει στον κόσμο. Ναι, πραγματικά δεν υπήρχε context. Αυτό σου λέω. Ο Mike Ward δεν υπήρχε.
Για που λες, ναι. So, είχε πιει, ξέρω εγώ, δεν είχε πιει πολύ, 3 μπύρες, 4 το πολύ. Και έτσι που είχε πιει, και τέλος πάντων. Αυτός τώρα το είχε πάθει ένα crush με μια κοπέλα που λεγόταν Βάσο Λασκαράκι. Και έτσι πως καθόμαστε λοιπόν, του κάτι συζητάγαμε, Γιώργο. Ότι και καλά είναι ωραία, για μια κοπέλα, λέγαμε ότι είναι ωραία, ξέρω εγώ, αυτή η κοπέλα. Και έτσι πως συζητάμε, γυρνάει και κάνει Τσιμιτσέλης. Ξέρω εγώ. Βαράει τον τοίχο πίσω του, σταυρώνει τα χέρια του και κάνει εγώ τι Βάσο Λασκαράκι. Το θέλω. Ο μαλάκας εδώ μεταξύ. Επειδή αυτός είναι ο χοντρός που λέγαμε, που είχε τα γενέθλιά του. Ναι, ναι, τον είχε πιάσει κι αυτά. Ρε, μου δεν ξέρεις, συνέχεια να μου κάνει απονευρώσεις στο χέρι και μου βάραγε μπουνιές, ξέρω εγώ. Και μετά σε μια φάση. Α, ναι, το θυμάμαι, που ήθελε να τρίξει χαστούκι. Ο Γιώργος ήθελε να τρίξει χαστούκι εκείνη τη μέρα, χωρίς πλάγα. Είχα νευριάσει, ρε, και του κάνα σε μια φάση. Το είχα πει σοβαρά, αλλά δεν το κατάλαβε, του κάνω. Τσιμιτσέλη. Σταμάτα, όντως πονάω. Κόφτο, ξέρω εγώ. Εντάξει, το κάναμε, ξέρεις, 3 φορές για πλάκα, αλλά τώρα το κάνεις όντως δυνατά. Κόφτο, ξέρω εγώ. Δεν άκουγε και μου δίνει μια γερή και του κάνω. Πραγματικά. Τσιμιτσέλη. Επειδή ξέρω εγώ τι είχε πει και αυτά. Τσιμιτσέλη. Απλά φύγε, ξέρω εγώ. Για όλο το πάρτι, απλά μην ξανάρθει δίπλα μου. Απλά φύγε. Αλλά το είπα όντως πάρα πολύ σοβαρά. Τι γίνεται, ήταν έτοιμο να το σκοτώσει. Είναι στο lobby, ότι πα. Και ένα outside. Μετά μαλάκα. Καμό, μίλησα για μαλάκι και ο Μπεμπέρο Λευτέρη. Καμό! Πού σε ρε τσαγαλέ! Τι έκανε, φίλε! Α, είδε την πολύμορφη μου κοπέλα και τι έκανε. Α, την πέρασε απλά. Προσπέρασε. Τι απλώ πέρασε. Τάσο, ποιο αλάρμα να έχουμε στην προσπέραση. Τι ρε μαλάκι, έκανε μετά. Κάτσε κάτω, είναι κάτω, είναι τάσο. Ρε μαλάκα, γι' αυτό φίλο περίμενε. Γιατί ρε μαλάκα, ξέρεις τι, αυτή είναι η αλήθεια ρε φίλε, κατάλαβε. Ωραία. Όχι, περίμενε. Πού είσαι! Ακού λίγο ρε φίλε. Εντάξει, απλά την είδες ξέρω εγώ, δεν έκανες κάτι, απλά την είδες ξέρω εγώ, εντάξει. Φίλε... Okay, αλλά την είδες μόνο. Φίλε θαυμάζει μόνο, απίστευτο. Α, εντάξει. Φίλε, ναι, ναι, απλά μπήκε εκεί πέρα και τη θαύμαζε, δεν έκανε τίποτα παραπάνω. Αυτή η smoke ήταν questionable to say the least. Α, πώς συχνάζει, δηλαδή. Και βασικά ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Εντάξει, ξέρω εγώ. Άλλος ένας. Να είναι, nice. Τον πήρα τόσο. Πάρε το μη 4. Ναι, αυτό θα κάνω. Α, παπά! Ναι, άρα επειδή συχνάζει, θα πάσεις, ας πούμε, ναι. Α. Την υγειά μας, την υγειά μας, να έχουμε την υγειά. Τώρα. Μην το ανοίξει την πόρτα. Πρέπει να περιμένω να κάνω αύριο το τεστ. Τι εντάξει και. Εντάξει ρε μαλάκα και. Εντάξει και. Αν έτσι πάει εσύ δεν πιστεύεις στον κορονοϊό, οπότε μπορώ να έρθω εδώ και αν έχω δηλαδή. Α, εντάξει, κλάιν. Τον έχει ακούσει όλη η ανθρωπότητα όμως, ε. Εντάξει ρε μαλάκα, τι να κάνει, εδώ ο άλλος θα πάει με κορονοϊό τέτοιο. Θα πάει στο Λευτέρι. Πού δεν ξέρω αν εκεί θα πάει, τι θα κάνει, ποιος ξέρει. Δεν ξέρω ρε φίλε. Ω, πάλι θα πεθάνει ο βλάκας. Ρε μαλάκα, κρατώ λεφτά ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, θα πάω Τίνο. Να καλά. Τι, φίλε, ο ένας πάει Θεσσαλονίκη, ο άλλος πάει Τίνο, ο άλλος πάει Γουαδελούπη, ξέρω εγώ για να... Ρε μαλάκα... Πόσο... Εντάξει όμως, όχι. Εγώ λέω πόσο μακριά πρέπει να πας για να... χάσεις το Βίκαρ. Και να κάνω Τίνο, μου πει μια κοπέλα να πάω. Τι άλλο το simp βλάκα. Τάσο, τι λέμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους viewers. They are sims, μη τους ακολουθείτε, κάντε ένα subscribe, όχι στο Μιχάλη, το Μιχάλη τον αγαπάμε. Υγεία ρε, εντάξει καλά. Τι ρε φίλε. Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά θα πάνε. Μαλάκα, αυτό που έκανες ουσιαστικά ήταν, πώς ήταν όταν καρφώνανε τον Ιησού στο σταυρό. Η οπεριά ήταν το σφυρί, ο συμπαίκτης μας ήταν το καρφί και ο αντίπαλος απλά ήταν ο Ιησούς. Κάνω κρυφά μια εκεί, να ακολουθώ μια ζωή. Το γέλιο το φως που σκορπάς όπου κι αν πας. Το όνειρο θα'ναι κοινό, για σένα έχω κι εσύ για μένα. Εδώ δυο φωνές, τραγούδι για ποιο.
Ο Γιώργης τώρα βλέπει Barbie φεριτόπιο, τώρα χεντάει, άστονα.